πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων και για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ σήμερα που έχουμε κοντά μας το δεύτερο δημοτικό Νέας Χαλκιδόνας, ενός όμως του Δήμου. Ευχόμαστε ολόψυχα η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλα σχολεία του Δήμου σας, κύριε Βασιλόπουλε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως για τη συνεργασία σας, την υποδιευθύντρια του σχολείου, κυρία Κωνσταντίνα Σκρούτη, υπεύθυνη για τη σημερινή παράσταση. Συνεφούλες, διασκευή συνεφέλειας του Αριστοφάνη, καθώς και για τα όμορφα κουστούμια από την παράσταση Όρνηθες που μας διέθεσε για τη φετινή έκθεση που πλαισιώνει το φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πριν ξεκινήσει η παράσταση, θα ήθελα να καλέσω τον δήμαρχό μας, τον κύριο Γιάννη Κασαμπό, να δώσει έναν χαιρετισμό και κύριε δήμαρχε, να δώσετε και τα πολύ ωραία βιβλία που έχετε εκδώσει. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω σήμερα και τον γειτονικό όμορφο Δήμο της Φιλαδέλφειας, τον αγαπητό μου φίλο, συνάδελφό μου, τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι σήμερα εδώ, μαζί με την Αντιδήμαρχο, καθώς και διάφορα στελέχη από το Δήμο και φυσικά την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία συνοδεύει σήμερα το σχολείο, το οποίο με ιδιαίτερη ευαισθησία η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα είναι σήμερα κοντά μας, προκειμένου να δούμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, πρώτα και κύριε την κυρία Κασουτάκη, η οποία αποτέλεσε ως προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας στο Δήμα Αχαρνών, είχε την έμπνευση να ξεκινήσουμε αυτόν τον πολύ ωραίο θεσμό, τον οποίο δεν μεθερήσαμε φυσικά και ο Μενούσιος Δήμος, τα καθόλου 4 χρόνια είμαστε Δημοτική Αρχή, αλλά πάντα με τη συνδρομή του Επισκηνίου, την κυρία Μαρία Μίχα και τα στελέχη της, δηλαδή το Δέλτα Σίγμα, όπου με περισσή αγάπη και πάθος, θα έλεγα, προσπαθούμε να αναδείξουμε το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών. Πιστεύουμε όλοι ότι μέσα από τη μαθητική κοινότητα, από τα παιδιά μας, είναι ίσως η καλύτερη προτροπή, η καλύτερη δυναμική που μπορούμε να αναπτύξουμε, προκειμένου αυτή η προσδοκία να γίνει πράξη, δηλαδή να αποκαλυφθεί αυτό το αρχαιοθέατρο και να μας δοθεί η ευκαιρία να είναι εκεί τότε τα παιδιά μας και να γίνουν αυτές τις ωραίες παραστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είστε σήμερα εδώ. Και όπως είπα και για τον απόντα, τον κύριο Νικόλαο Τσοκλίδη, ο οποίος είναι ο άλλος προϊστάμενος του πολιτισμού, όπου μαζί με την κυρία Κασουτάκη είναι οι άνθρωποι που είναι, θα έλεγα, η ψυχή αυτής της πολύ ωραίας εκδηλώσεως των τελευταίων 4 ετών. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είμαι αρχαιολόγος, είμαι καλής ξεναγήσης και στα εκπαιδευτικά προγράμματα τελείωσα κατάλληλη όμως έτσι να παρουσιάσω. Λοιπόν, να χαιρετήσω σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο τον Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, κύριο Άννη Βασιλόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού, κυρία Παπαλουκά Ευτυχία, σας ευχαριστώ πολύ. Την Δημοτική Σύμβουλο, κυρία Εμμανουήλ Βαλάη και μέλος πρώτης σχολικής επιτροπής. Τον πρόεδρο της πρώτης σχολικής επιτροπής, Παπαθεοφάνου Παύλο. Και από την Ένωση Γονέων της Κεκδεμόνων της Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, η κυρία Κυρνική Τιτόπλου και η κυρία Περιβόλου. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να το πούμε. Να σας πω ότι όλη την παράσταση θα βαλτοσκοπήσει ο κύριος Κώστας Ζίκυρης, οπότε μπορεί να τη δείτε αύριο από το Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών. Βασιλόπουλε, θα ήθελα να σηκωθείτε, να πείτε κι εσείς έναν χαιρετισμό. Έλατε.
Καλησπέρα σας όλους. Δεν ήθελα να κάνω το επιχειρήσιμο, γιατί αυτό το απόγευμα είναι δικό σας, είναι το παιδιό σας, είναι το δασκάλων το Μεράκι που προετοίμασαν όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι όλων των ανθρώπων που δούλεψαν προκειμένου να αναστήσουν και να δημιουργήσουν ένα θεσμό, από ό,τι βλέπω πάρα πολύ σημαντικό, ο οποίος προσπαθεί να φέρει μία τέχνη η οποία στις μέρες μας είναι αρκετά υποδειγμένη, όπως είναι το θέατρο, να το φέρει κοντά στα παιδιά και να μπορέσει να το καταστήσει μία λαϊκή τέχνη. Μπορώ να πω ότι σας δουλεύουμε υπό μία έννοια που οργανώνεται, εμείς οργανώνεται αυτό το φεστιβάλ. Να θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί εσείς έχετε μία αίθουσα κλειστή που ο Δήμος μας εμάς δεν έχει για να διοργανώνει τέτοιες παραστάσεις και είναι ένα από τα θέματα που προσπαθούμε εδώ και καιρό να λύσουμε και έχουμε τις προτάσεις ώστε σύντομα να μπορούμε να έχουμε και εμείς τις εκδηλώσεις που φιλοξενούμε στο Δήμο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και όλες και Δήμαρχε, καλή επιτυχία. Είναι μια έκδοση του Δήμου Αχαρνών. Να σας πω ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει αρκετή εκδοτική δραστηριότητα και αν δεν ήταν οικονομική κρίση, φαντάζομαι ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχουμε πάρα πολύ σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά. Το Δήμο Αχαρνέα όψη ιστορίας του Δήμου και της πόλης. Θα δώσουμε και δύο βιβλία στην υποδιευθύντρια του 2ου Δημοτικού Νέας Καλκιδόνας, κυρία Σιούτη, για την ερώτηση σας. Να σας πω τέλος ότι στο τέλος παράστασης θα δοθούν αναμνηστικοί έπαινοι στους μικρούς τοπιούς μας. Αύριο στην τελετή λήξης θα δοθούν οι αναμνηστικοί έπαινοι σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν. Παρακαλούμε πάρα πολύ όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος, έτσι εδώ να τους φιλοξενήσουμε πολύ χαρά. Θα ήθελα το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τα παιδιά σας. Καλή σας θέαση!